Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Δωρίδα είναι πλέον πραγματικότητα. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λιμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου, τέος Δήμου Λιδωρικίου και νυν Δήμου Δωρίδος στο νομό Φωκίδος», μετά την πρόσφατη απόφαση ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπάρχει μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είμαστε σίγουροι ότι οι τοπικές αρχές θα πάνε πάρα πολύ γρήγορα τις διαδικασίες. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Φάνη το Σπανό και προσωπικά αλλά και στις υπηρεσίες της περιφέρειας ότι θα ανταποκριθούν σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο έργο. Ήταν μια συνάντηση που είχε και το χαρακτήρα βεβαίως της ενημέρωσης, γιατί πρέπει όλη η κοινωνία να γνωρίζει τι πρόκειται να κατασκευαστεί και τι σημαίνει αυτό για τον τόπο μας. Ήταν όμως και μια μέρα χαράς, γιατί πραγματικά η ένταξη στο Ελλάδα 2.0, στο Ταμείο Ανάκαμψης ενός τόσο σημαντικού έργου, μιας μεγάλης και διαχρονικής οφειλής της πολιτείας στη Φωκίδα και ειδικά εδώ στη Δωρίδα. Η απόφαση ένταξης προς χρηματοδότηση του έργου κατασκευής αγωγού των οικισμών Πέριξ της λίμνης του Μόρνου και των φυλακών Μαλανδρίνου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις για την ανάπτυξη ολόκληρης της Δωρίδας, την επιβράβευση ενός αγώνα που δόθηκε επί σειρά ετών, αλλά και την άρση μιας μεγάλης αδικίας που προκάλεσε την περιβαλλοντική υποβάθμιση και υπανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο το οποίο θα αλλάξει την περιοχή. Βάζει την ορεινή Δωρίδα σε αναπτυξιακή τροχιά, όταν με το καλό ολοκληρωθεί. Είμαι εδώ για να σηματοδοτήσω με την παρουσία μου ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικά οι φυλακές στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου θα συνδράμουν στην κατασκευή αυτού του έργου. Όλα αυτά δεν θα έχουν κανένα νόημα εάν δεν προχωρήσουμε και δεν υλοποιήσουμε και δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνει αυτή η συγκυρία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν διαχρονικά, χωρίς εξαιρέσω κανέναν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον βουλευτή, τον κύριο Μπούγα και τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, οι οποίοι φορτώθηκαν την διαδικασία ένταξης. Πρόκειται για έργο εθνικής σημασίας, έναν μεγάλο στόχο που έγινε πραγματικότητα.